για τις ανάγκες του επόμενου δεκαλέπτου food blogger, μπορεί και κατά την υπόλοιπη διάρκεια της ζωής της. Αλλά εγώ τώρα τη θέλω food blogger, γιατί θα συζητήσουμε για τον υπέροχο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Και όταν τον είδα, είπα, δεν είναι δυνατόν αυτό το κορίτσι με αυτό το κόκκινο φόρεμα να μην βγει και στη δική μου την εκπομπή να μιλήσουμε για τις αισθητικά, αν μη τι άλλο, υπέροχες φωτογραφίες της. Γιατί έτσι είναι. Το μάτι αρέσκεται να έλκεται με τα ωραία χρώματα, με την συμμετρία. Εγώ όλα αυτά τα βρήκα στο λογαριασμό της Παστρικιάς. Και όταν είδα και το Παστρικιά από πάνω, είπα, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Έτσι είναι. Δήμητρα, με ανησυχεί που δεν σε ακούω τόση ώρα ή ξέρω ότι θα έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Περίμενε λίγο, γιατί δεν σε έχω. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν σε ακούω εγώ. Με ακούτε? Τώρα σε ακούω. Α, τέλεια. Χαίρετε. Καλησπέρα. Θέλω να σου πω ότι το Παστρικιά με αποτελείωσε. Έβαλα κόκκινο και σήμερα για να υπάρχει συνέπεια με αυτό που έχει δει στο προφίλ. Μπράβο, γιατί αυτά ήθελα να δουν τα μάτια μου πάλι. Γιατί για τόση να αναγνωρίσεις. Τόση ώρα διαφημίζω το προϊόν μου. Για σκέψου να μην ήταν τόσο εκθαμβωτικό. Πρώτα χορταίνει το μάτι, ειδικά στο φαγητό. Γι' αυτό και μου αρέσουν πάρα πολύ τα έντονα χρώματα και αυτό θα το δεις και σε όλες τις φωτογραφίες που ανεβάζω. Mm-hmm. Και μετά, αν είναι και νόστιμες συντογές, χορταίνει και το στομάχι. Οπότε ελπίζω να τα έχω και τα δύο. Πού είναι η πιπεριά? Γιατί δεν κρατάς μια πιπεριά για να σε αναγνωρίσω? Όπως τα ραντεβού, θα κρατάω μια. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό έβαλα το κόκκινο κραγιόν που είναι θύμα κατά τεφέρ μου. Οπότε είναι αναγνωριστικό. Πατήστε σας παρακαλώ στην μεσαία από πάνω φωτογραφία. Μπράβο. Μπράβο. Να δει ο κόσμος να θαυμάσει. Μην το κάνετε αυτό. Να θαυμάσει λίγο την. Οπ. Εδώ κοίτα τι ωραίο πράγμα έχει γίνει. Πω. Μας έστειλες αδιάβαστος με αυτή τη φωτογραφία με τις πιπεριές της κόκκινης για τα γεμιστά. Τα συγχαρητήρια στη φωτογράφο μου. Ποια είναι η φωτογράφο? Ποια είναι η φωτογράφο? Είναι η Μαριλένα. Είναι η Μαριλένα Βαϊνανίδη, διατηρεί το λογαριασμό σπίτι σου, αν την ψάξετε στο Instagram, και έκανε όλο το creative direction και τη φωτογράφηση που κάναμε για την Παστρικιά. Ορίστε. Γιατί όλα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά, ακόμη και αν είναι η φτυχία του χόμπι μας εκείνη τη στιγμή που μας παρακινεί να ασχοληθούμε με αυτό. Μα απλά πράγματα βρίσκουμε τη χαρά, σωστά? Βέβαια, φυσικά. Θέλει, Δήμητρα, να μου εξιστορήσεις την μικρή σου περιπέτεια στη ζωή αυτή, την ιστορία σου θέλω. Πού ξεκίνησες, πώς και κατέληξες εδώ? Η Παστρικιά. Αμέ. Η Παστρικιά ξεκίνησε πολύ ερασιτεχνικά. Φυσικά, 10 χρόνια μετά παραμένει τέτοια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ξεκίνησα ανεβάζοντας απλές φωτογραφίες των συνταγών που έφτιαχνα ένα απλό κέικ, για παράδειγμα, στο Facebook. Και άρχισα να μου παροτρύνουν οι φίλοι να το φτιάξω σε blog. Μιλάμε τώρα για το μακρινό 13 όλα αυτά, mm-hmm. τέλη 12. Οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα να φτιάχνω το blog, πρώτα με γλυκά. Σιγά σιγά άρχισα να βάζω και αλμυρές συνταγές. Πλέον έχω στραφεί πιο πολύ στο Instagram, γιατί είναι πιο άμεσο. Μου αρέσει δηλαδή εκτός από το να φτιάχνω κάποια πράγματα, να πηγαίνω να δοκιμάζω σε εστιατόρια ή σε wine bar και φαγητό και ποτό και να ανεβάζω ό,τι μου αρέσει, ό,τι δοκίμασα και θα πρότεινα να δοκιμάσουν και οι άνθρωποι που με ακολουθούν. Οπότε κάπως έτσι έχουν περάσει 10 χρόνια. Δεν είναι η βασική μου δουλειά αυτή, είναι κάτι που μου αρέσει, με χαλαρώνει και με ευχαριστεί να το κάνω. Όπως τα βόγια φαγητό με τους φίλους μου, έτσι θέλω να το μοιραστώ και με τους ιντερνετικούς μου φίλους. Ποια είναι η βασική σου δουλειά? Θες να την μοιραστείς μαζί μας? Εργάζομαι σε διαφημιστική εταιρεία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο επίσης. Νομίζω ο χώρος της επικοινωνίας ήταν κάτι που πάντα μου άρεσε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εργάζομαι στην επικοινωνία. Οπότε και το blog είναι ένα μέσο να επικοινωνώ και εγώ αυτά που μου αρέσουν προς τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρουν όλους φυσικά. Καλά, φυσικά, εντάξει. Ποτέ κανένας στο σύμπαν ολόκληρο δεν αφορούσε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω δηλαδή. Ίσως κάνω ένα προϊόν. Μπα, και πάλι θα βρεις κάποιους που θα πούνε αυτό τώρα σε κάνω. Το φαγητό είναι κάτι που μας ενώνει περισσότερο και ειδικά τα τελευταία 2,5 χρόνια με την πανδημία ήρθαμε όλοι πιο κοντά, ανταλλάξαμε συνταγές, κάναμε όλοι banana bread, ζυμώσαμε όλοι ψωμί, τραφήκαμε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Περίμενε. Είπες banana bread, μπήκα στον πειρασμό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έκανα, γιατί δεν το έτρωγε κανένας. Πάλι εγώ θα το έτρωγα μόνη μου, οπότε λέω, ας μην κάνω banana bread. Έκανα, όχι κρέπες, ναι, ζύμη για κάτι σαν κρέπες, τέλος πάντων, με μπανάνα, γιατί
Οι καημένες είναι και ευαλίωτες, δηλαδή δεν κρατάνε και πολύ. Ισχύει, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές συνταγές που μπορείς να τα αξιοποιήσεις, οπότε εμείς ανησυχεί ακόμα, δηλαδή και τελείως μαλακές να είναι, κάτι μπορούμε να τις κάνουμε. Όπου όσο πιο πολύ οριμάζουν, τόσο πιο διατροφικές πλούσια είναι. Διατροφικά. Και βγάζουν και περισσότερη γλύκα, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου γλυκαντικό οι συνταγές που θα προσθέσεις μια πολύ ωριμή μπανάνα. True story. Και συζητάω με τη Δήμητρα και της λέω θα βγεις στην εκπομπή. Μα μου λέει, τι να συζητήσουμε. Της λέω, θα βρούμε, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εδώ έχουμε κάνει και έχουμε κάνει συζητήσεις. Δεν θα βρούμε εμείς τώρα με τόσο ωραίο προφίλ. Θα πούμε πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για την πρόσκληση στην εκπομπή. Το γούστο σου να ευχαριστείς, έχω την γνώμη και όχι ευχαριστώ. Εμένα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό, έστω και κάποιους ανθρώπους να τους ενδιαφέρει, είναι πολύ ωραίο. Γιατί και εγώ ερευνητικά το κάνω. Δεν είναι η βασική μου δουλειά, όπως σου είπα. Οπότε μου αρέσει αυτό που αρέσει σε μένα, να έχει ανταπόκριση και σε κάποιον άλλον. Πώς προέκυψε το όνομα? Το όνομα προέκυψε μετά από μια βραδιά brainstorming με φίλους. Mm-hmm. Το πρότεινε ένας φίλος και τον ευχαριστώ αιώνια γι' αυτό. Γιάννη, αν μας βλέπεις, σε ευχαριστώ. Και τον Γιάννη θα βγάλουμε στην εκπομπή. Ποιος Γιάννης είναι αυτός? Τον Γιάννη δεν θα βγάλουμε που έδωσε το παστρικιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον κάνω και tank στο Instagram. Τώρα να δεις τι γίνεται. Χαμός. Μόλις έπεσε αυτό το όνομα, πραγματικά επ' αυτό είναι. Γιατί συνδέσαμε και το pastry και το παστρικιά σαν έννοια. Και λέω, αυτή η περσόνα είμαι εγώ. Οπότε έτσι ξεκίνησε. Δήμητρα, γιατί δεν το γυρνάς από Δήμητρα σε Θοδώρα, να το κάνεις παστρικό Θοδώρα, τέλειο. Παστρικό Θοδώρα. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο, έλα τώρα. Ναι. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να το υποστηρίξεις, ξέρω εγώ. Έλα να κάνουμε και μαζί ένα brainstorming, γιατί όχι. Μπορεί να είναι ένα side project, από τις παστρικά σας. Βέβαια. Τι όνειρα έχεις για αυτό το blog, κάθετος σελίδα στο Instagram, κάθετος, όπως θες, πες το. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, αλήθεια, γιατί το έχω σαν site πλέον, αλλά πλέον είμαι πιο ενεργή στο Instagram. Mm. Αρχικά θα ήθελα να είμαι πιο συνεπής στο να ανεβάζω και να κάνω πράγματα, γιατί περνάω περιόδους που η ζωή με προσπερνάει, οπότε κάπως το ξεχνάω και το αμελώ. Δεν είναι σωστό. Όλοι μας. Αλλά αν κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, και αυτό είναι κάτι που όντως μου ευχαριστεί, και έτσι ξεκίνησα τη ζαχαροπλαστική. Με χαλάρωνε πάρα πολύ στα διαδικασία το να φτιάξω ένα κέικ, το να φτιάξω μια τούρτα. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να τα μοιράζομαι πιο συχνά με τους ανθρώπους που με ακολουθούν, να έχει μεγαλύτερη απήχηση και να έχω ήδη γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τα κανάλια του Instagram και του blog και την παστρικιά όλα αυτά τα χρόνια. Και άνθρωποι που στην πορεία έγιναν και φίλοι. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη με όλο αυτό που έχω τώρα. Δεν είναι ότι ήταν κάποια επαγγελματική επιδίωξη όλο αυτό. Μπορεί να γίνει. Στο τεχνικό επίπεδο που το κάνω, ναι. Απλά δεν έχω γνώσεις μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Γι' αυτό πολλές φορές όταν με ρωτάνε διευκρινήσεις ή αλλαγές υλικών, λέω ειλικρινά, δεν έχω ιδέα. Δοκιμάστε και το δούμε. Πολύ τιμή. Αν σκεφτείς ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω μαγειρεύουν, ταΐζοντας τις οικογένειές τους και ενίοτε και τους φίλους τους, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής. Κάνε το κορίτσι μου ακομπλεξάριστα τώρα. Μια ζωή την έχουμε, αλλά και άλλα συμβαίνουν τριγύρω. Θα αποτελέσει πρόβλημα που δεν έχεις παπυρούς. Από και περγαμινές. Απέτυχε και το πέταξα. Δύο αυγά θα ξέρουμε να τα κάνουμε μια ζωή. Μην ανησυχείς. Δύο αυγά τη γανιτά θα τα κάνουμε πάντα. Σωστά. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα το σκεπτικό μου και έχω καλύψει τις απορίες μου. Αν προκύψουν και άλλες, ελπίζω να ξαναβγείς στην εκπομπή να τις συζητήσουμε. Θα χαρώ πολύ, όπως και να κάνεις κάποια συνταγή και να μου πεις πώς σου φάνηκε. Δεν στο αγγιώμαι τώρα αυτό, δεν μπορώ να υποσχεθώ. Είναι και καλοκαίρι. Αλλά δεν αποκλείεται να δεις κάτι απροειδοποιητό στο... Επειδή ούτε εγώ μαγειρεύω καλά, ενώ δεν είμαι επαγγελματίας, είναι όλα πάρα πολύ απλά ό,τι προτείνω. Άρα, αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορούν σίγουρα να το κάνουν όλοι. Ναι. Ας το πάρουμε αυτό ως δεδομένο. Απλά, στη φάση που είμαι μαγειρικά, ας πούμε τώρα, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να έχει φύγει η όσο από το λογαριασμό μου στον δικό σου λογαριασμό, παρά συνταγή. Στο λέω ναι, τα σκέτα. Η επόμενη συνταγή για αυτό θα είναι αφιερωμένη σε σένα. Θα την περιμένω, μην τάξεις στον Άγιο Κερί και στο παιδί Κουλούρη και στη Χριστίνα. Πώς, θα ξέρεις. Το special. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο.